Λόγος 19. Ιωάννου της Κλίμακος περί αγρυπνίας. Δια την σωματικήν αγρυπνίαν και δια το πώς πρέπει να επιτελώμεν αυτήν. Στους επιγείους βασιλείς, άλλοι παρίστανται άοπλοι και γυμνοί, άλλοι με ράβδους, άλλοι με ασπίδες και άλλοι με ξύφι. Είναι δε μεγάλη και ασύγκριτη διαφορά ανάμεσα στους πρώτους και τους τελευταίους, διότι οι πρώτοι είναι συνήθως συγγενείς και οικιακοί του βασιλέως, και αυτά μεν συμβαίνουν σε αυτούς. Εμπρός λοιπόν και εμείς να εξετάσουμε πώς παριστάμεθα ενώπιον του Θεού και βασιλέως μας στις εσπερινές και νυχτερινές και τις λοιπές παραστάσεις και προσευχές. Στη βραδινή αγρυπνία μερικοί ψώνουν τα χέρια τους σε προσευχή, άειλοι και απειλαγμένοι από κάθε φροντίδα. Άλλοι την επιτελούν με ψαλμωδία, άλλοι επιμένουν ιδιαίτερο στην ανάγνωση, άλλοι από αδυναμία πολεμούν ανδρείως τον ύπνο με το εργόχειρο, και άλλοι απασχολούνται με τη σκέψη του θανάτου, θέλοντας έτσι να αισθανθούν κατάνοιξη. Εξ όλων αυτών, οι πρώτοι και οι τελευταίοι κάνουν θεάριστη αγρυπνία, οι δεύτεροι μοναχικοί, οι τρίτοι βαδίζουν σε κατώτερη οδό. Πάντως, αναλόγως προς την προαίρεση και τη δύναμη του καθενός, δέχεται και αξιολογεί τα δώρα ο Θεός. 2. Ο άγρυπνος οφθαλμός εξήγνησε το νου, ενώ ο πολύς ύπνος επόρωσε την ψυχή. Ο άγρυπνος μοναχός είναι εχθρός της πορνείας, ενώ η υπνώδης είναι σύζυγός της. 3. Η αγρυπνία είναι θράψης της σαρκικής πυρώσεως, λύτρωσης από τους μολυσμούς των ενυπνιασμών. Δακρύβρεκτος οφθαλμός, απαλή καρδία, προφύλαξη από τους λογισμούς, χωνευτήριο των φαγητών, δαμαστήριο των παθών, κολαστήριο της γλώσσης, φυγαδευτήριο των εσχρών φαντασιών. 4. Ο άγρυπνος μοναχός είναι αλλιεύς των λογισμών, ικανός να τους αντιλαμβάνεται και να τους συλλαμβάνει με ευχέρεια μέσα στη νυχτερινή γαλήνη. Ο φιλόθεος μοναχός, όταν σημαίνει η σάλπιγγα της προσευχής, αναφωνεί «Εύγε, εύγε, Ιώβ λάμδα αλφα 20». Ενώ ο ράθυμος οδύρεται «Αλίμονο, αλίμονο». 5. Η προετοιμασία της τραπέζης εδοκίμασε τους γαστριμάργους και η εργασία της προσευχής εδοκίμασε τους φιλοθέους. Ο πρώτος μόλις αντικρίσει την τράπεζα σκυρτά, ενώ ο δεύτερος σκυθροπάζει. 6. Ο πολύς ύπνος είναι πρόξενος της λύθης, ενώ η αγρυπνία καθαρίζει την μνήμη. 7. Ο πλούτος των γεωργών συναθρίζεται στο αλώνι και στο πατητήρι, ενώ ο πλούτος και η γνώση των μοναχών στις εσπερινές και νυχτερινές προσευχές και στην ωερά εργασία. 8. Ο πολύς ύπνος είναι σύζυγος άδικος που αφαρπάζει το ίμιση και περισσότερο ακόμη από τη ζωή του τραθύμου. 9. Ο αδόκιμος μοναχός είναι άγρυπνος στις συζητήσεις. Όταν όμως ήλθε η ώρα της προσευχής, ευάρυναν τα μάτια του. Ο αποχαυνομένος μοναχός είναι ικανός για πολυλογίες. Όταν όμως αρχίσει η ανάγνωση, δεν μπορεί ούτε να κοιτάξει από την ίστα. Όταν θα ηχήσει η εσχάτη σάλπιγγα, θα συμβεί η ανάσταση των νεκρών. Κατά παρόμοιο τρόπο, μόλις αρχίσει η αργολογία, θα συμβεί η ανάνυψη των κοιμωμένων. Είναι ύπουλος φίλος ο τύραννος που λέγεται ύπνος. Πολλές φορές όταν είμαστε χορτασμένοι από φαγητά υποχωρεί, ενώ όταν πεινούμε και διψούμε μας πολεμεί δυνατά. Στην προσευχή προτρέπει να κρατούμε εργόχειρο, διότι με άλλον τρόπο δεν μπορεί να χαλάσει την προσευχή αυτών οι οποίοι ασκούν αγρυπνία. Στους αρχαρίους αυτός είναι ο πρώτος πόλεμος που αντιμετωπίζουν, με το σκοπό να τους κάνει εξ αρχής ραθύμους ή να προετοιμάσει το δρόμο για το δαίμονα της πορνείας. Έως ότου ελευθερωθούμε από αυτόν, ας μην αφήνουμε την κοινή ψαλμωδία με το πλήθος των αδελφών, διότι έτσι πολλές φορές αισθανόμεθα εντροπή και δεν νιστάζουμε. 10. Ο σκύλος είναι εχθρός των λαγών. Ομοίως και ο δαίμον της καινοδοξίας είναι εχθρός του ύπνου. 11. Ο έμπορος μετρά το κέρδος όταν τελειώσει η ημέρα και ο αγωνιστής μοναχός όταν τελειώσει η ψαλμωδία. 12. Περίμενε και πρόσεχε και θα ειδείς μετά από την προσευχή στήφη δαιμόνων οι οποίοι, επειδή πολεμήθηκαν εκ μέρους μας, προσπαθούν να μας τραυματίσουν με τις απρεπείς φαντασίες.
Κάθισε και παρατήρη και θα ειδείς αυτούς που συνηθίζουν να αφαρπάζονται τους πρώτους καρπούς της ψυχής. Να αφαρπάζουν τους πρώτους καρπούς της ψυχής. 13. Συμβαίνει μερικές φορές ενώ κοιμόμαστε να μελετούμε τους στίχους των ψαλμών. Τούτο συμβαίνει διότι προηγήθηκε αυτή η μελέτη. Μερικές όμως φορές μας το προκαλούν αυτά οι δαίμονες για να μας δημιουργήσουν έπαρση υπερηφανίας. Υπάρχει και τρίτη περίπτωση που δεν ήθελα να αναφέρω, αλλά κάποιος με εξανάγκασε. Η ψυχή που μελετά κατάπαυστα κάθε μέρα το λόγο του Κυρίου συνηθίζει και στον ύπνο να προσκολάται σε αυτά τα νοήματα. Το δεύτερο αυτό είναι κυρίως η ανταμοιβή του πρώτου για να απομακρύνονται από την ψυχή αμαρτίες και νυχτερινές φαντασίες. 19η βαθμίδα. Όποιος την ανέβηκε, εδέχτηκε φως στην καρδιά του.